τόσο πολλά από αυτά που θα ήθελα να πω, και έτσι εγώ δεν θα πω. Δεν θα πω, δεν θα επαναλάβω. Περισσότερα έτσι συμφωνούσαν οι κάτι. Θα πω μερικά πράγματα για το τεχνικό. Ναι, θα πω για το τεχνικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνουμε γιατί το τεχνικό πρόγραμμα βέβαια έχει μικρό προϋπολογισμό και λογικό είναι σε τέτοιες εποχές που ήταν δυνατόν να έχουμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή να έχουμε μεγαλότερα σχέδια για το έργο που μπορεί να γίνει. Όμως, τα έργα αυτά είναι σε κατεύθυνση, δεν είναι σε κατεύθυνση ενοποίησης και ξανά το λέω βασικών λειτουργιών του ενιαίου Δήμου, εκτός από το έργο της δημοτικής κοινωνίας. Για άλλη μια φορά το τεχνικό πρόγραμμα είναι μια σειραφή έργων που δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που θα το λέω συνέχεια, διότι έτσι θα είχαμε μια κατεύθυνση και θα είχαμε σε χαρτί αυτό που πραγματικά θέλουμε σαν ενιαίος Δήμος για τον ενιαίο Δήμο να κάνουμε. Και έτσι παρατηρούμε εδώ ότι δημιουργείται μια αντίληψη, η οποία είναι για κάθε Δήμο ξεχωριστή. Τα έργα στα οποία αναφερόμαστε είναι έργα καθενός Δήμου ξεχωριστά και δεν υπάρχουν έργα τα οποία είναι, ξαναλέω και το λέω γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό στην κατεύθυνση του να κάνουμε έναν ενιαίο Δήμο. Υπάρχουν έργα με τα οποία εμείς διαφωνούμε. Βεβαίως το θέμα, παραδείγματος χάρη, της οδού Κουτσινά. Είναι ένα έργο με το οποίο εμείς διαφωνούμε και το έχουμε πει από την αρχή και θεωρούμε ότι τέτοιες εποχές δεν μπορούμε να παίρνουμε τόσα χρήματα, πόσο είναι, ένα 300, ένα 200, πόσο είναι, για να αλλάζουμε τη μορφή ενός δρόμου. Έχοντας το παράδειγμα της Φανερωμένης, που είναι καταστροφή ενός δρόμου ο οποίος είχε τα ωραιότερα πεζοδρόμια στην ευρύτερη περιοχή. Καταστρέψαμε έναν δρόμο, πάμε τώρα να αναπλάσουμε την Κουτσινά, παίρνουμε χρήματα. Και όλοι λένε ότι μα δεν είναι δικά μας χρήματα. Τι ως είναι. Δικά μας είναι τα χρήματα. Για να κατασκευάσουμε ένα δρόμο, να το φτιάξουμε, να τον ωραιοποιήσουμε, τη στιγμή που πραγματικά τα χρήματα, και είπε κάποια παραδείγματα η κυρία Νικάκη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλου είδους προσπάθεια αναπτυξιακή για να μπορούμε να δουλέψουμε στο Δήμο και να φτιάξουμε πράγματα που μπορούν και άνθρωποι να εργαστούν και εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο σε τέτοιες εποχές. Και επομένως με αυτή τη λογική, ενώ θα το ψηφίσαμε και τα πάει για έξοδα όπως ήταν τοποιημένα, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα εξαιτίας αυτής της λογικής από την οποία διέπεσε και η οποία είναι συχνή. Πάμε στην πόλη και τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον στον Δήμο Παπάκου το ίδιο είχα. Θέλω να πω επίσης ότι όταν δίνεται ένα τεχνικό πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός στους δημοτικούς συμβούλους 4 μέρες πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν εσείς για να συντάξετε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έχετε χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, όλους τους εργαζόμενους που χρειάζεστε και τον χρόνο που θέλετε, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο σε εμάς να μπορούμε να διαβάσουμε και να διατυπώσουμε μία άποψη για ένα προς ένα όσα γράφεται στον προϋπολογισμό. Άρα αυτά που λέμε, εγώ προσωπικά δηλαδή, είναι η γενικότερη αντίληψη που έχω για το πώς φτιάχνει το τεχνικό πρόγραμμα και πώς φτιάχνει ο προϋπολογισμός, ο οποίος βεβαίως ακολουθεί την άποψη που έχει η Δημοτική Αρχή για το ποια έργα προηγούνται, ποιες επενδύσεις προηγούνται και όλα αυτά που είπα και πριν να μην τα επαναλάβω. Δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, το παρελθόν το κακό που είχαμε στον Δήμο Παπάγου να έρχονται οι προϋπολογισμοί 2 και 3 μέρες και 4 όπως τώρα πριν από την διαδικασία της συζήτησης. Ξαναλέω, είμαστε και εργαζόμενοι, δεν είναι δυνατόν να αφιερώσουμε παραπάνω όσο που αφιερώσαμε για να διαβάσουμε όλες αυτές τις εγγραφές που υπάρχουν και να μπορέσουμε να έρθουμε στις υπηρεσίες του Δήμου. Εγώ το έκανα πάλι αυτή, τώρα δεν πρόλαβα να έρθω στις υπηρεσίες του Δήμου, να καθίσω με τον κύριο Τσοχαλή, να καθίσω με τον όποιον άλλο χρειαζόταν την τεχνική υπηρεσία και να πω: πέστε μου αυτό, πέστε μου και το κωδικό, τι είναι. Και να μην κάθομαι να λέω ότι είστε στον προπολογισμό, δεν ρώτησα τίποτα. Ούτε πρόλαβα να διαβάσω πολλά πράγματα, το πέρασα έτσι γρήγορα και θα μπορούσα να κάνω ερωτήσεις δεκάδες, οι οποίες θα ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχα τον χρόνο να έρθω να ρωτήσω τις υπηρεσίες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να περιμένετε από εμάς μια ουσιώδη συζήτηση σε αυτά τα ζητήματα και μια ουσιώδη προσφορά,
εάν φτάσουμε την τελευταία στιγμή. Και επίσης, να ακούτε και την αντιπολίτευση, να προσπαθείτε να ακούτε αυτά που ζητάμε και λένε. Εγώ επαναλαμβάνω για το θέμα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο θα ήταν πολύ σημαντικό να το είχαμε για να φτιάξουμε το τεχνικό πρόγραμμα τώρα, γιατί θα μας έδινε και θα προσεγγίσει την αντίληψή μας για το πώς θέλουμε τον ενιαίο Δήμο. Δεν το έχουμε αυτό, καθυστερεί αδικαιολόγητα το εξαρτάτης του Γενικού Πολεοδομικού και έτσι προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε ένα όραμα και σαν Δήμος και οπωσδήποτε σε συνεργασία με τους υπόλοιπες παρατάξεις. Άρα λοιπόν εμείς θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, θα καταψηφίσουμε τον προπολογισμό και θα συνεχίσω, επειδή δεν θέλω να αναπτύξω παραπάνω πράγμα, θα συνεχίσω ο κύριος Πλειών στο ίδιο θέμα. Σε άλλους δήμους δεν τα λέτε, όταν λέμε καταπολέμηση, υπάρχουν μία παρέμβαση.
πόντους τα οποία πολλούνται και αυτοί με εξασφαλίζουν. Για πες μας λοιπόν, για πες μας λοιπόν, να φτιάχνουμε μέρος να κάνουμε.